Γεια σας κύριε Δένδια, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα από το Δημότικο αυτή τη στιγμή. Στο Δημότικο. Να ρωτήσουμε αν η επίσκεψη έχει να κάνει αποκλειστικά με την, και με τα όσα έγιναν πριν από δύο εβδομάδες, για να έχετε και μια έτσι, καλύτερη εικόνα ή και με κάτι άλλο. Κοίτατε, έχει να κάνει καταρχήν με την ευθύνη που έχω για το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, για τη Θράκη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν επελέγει ο χρόνος της εδώ παρουσίας μου, mm-hmm. ανεξάρτητα από το τελευταίο επεισόδιο. Μάλιστα, σήμερα το πρωί είχα την χαρά, μέσα εισαγωγικά λόγω του επεισοδίου, να δω τους γονείς των δύο στρατιωτικών μας και να τους μεταφέρω τις ευχές του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για ταχεία επίλυση του συστήματος, να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι? Νομίζω ότι με γενναιότητα αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ό,τι κατηδίαν είπαμε, γιατί θα μου επιτρέψει να σας πω ότι το θέμα είναι πάρα το πόσο, ναι, πώς ψυχραιμία, πώς ψύχρεμα δεν αντιμετωπίζουν αυτό. Ακούσαμε μία-δύο φορές, τους ακούσαμε, δεν βγαίνουν συνεχώς. Το ελληνικό κράτος έχει την ευθύνη της επιστροφής των στελεχών του, έτσι. Καταλαβαίνουμε και είναι και πολύ δύσκολες αυτές οι συναντήσεις, έτσι, με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, οι συνθήκες πώς είναι στον Εύρο, και μιλάμε για το κομμάτι πια, και το στρατιωτικό κομμάτι, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί διάβασα κάπου λίγο νωρίτερα ότι στις Καστανιές, για παράδειγμα, που περάσατε από εκεί ξεκινώντας την περιοδία, έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση, λέει, στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει σχεδόν, πήγα στο Συνδυακό Σταθμό στις Καστανιές, στο πιθανό Τελωνίο, τους αστυνομικούς. Ναι. Στην πραγματικότητα μου είπαν ότι έχει σχεδόν μηδενιστεί η κίνηση. Φοβόνται οι άνθρωποι. Για να έχετε μια εικόνα αριθμών, τον προηγούμενο χρόνο είχαν περάσει το συγκεκριμένο σημείο 780.000 άτομα. Δεν μιλάμε δηλαδή για μικρό αριθμό. Όταν αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όση ώρα ήμουν εγώ εκεί, δεν πέρασε ούτε ένα αυτοκίνητο. 780.000 άτομα είναι αριθμητικά, είναι περίπου πάνω από 2.000 την ημέρα, είναι, αν το βάλουμε την ημέρα, σωστά. Ακριβώς, αν το διαιρέσουμε. Ναι. Άρα, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα έχει δημιουργήσει, έχει συνέπειες. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να εκφράσω, γιατί ξαναλέω, σε τέτοιες συγκυρίες είναι καλό κανείς να μετράει τα λόγια του και να λέει λίγα. Ναι. Αυτό το οποίο θα ήθελα να εκφράσω είναι την ελπίδα ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη η Τουρκία. Αυτά τα οποία κάνει, θα μου επιτρέψει να σας πω, κατ' ελάχιστον να απέχουν τη σοβαρότητα. Ναι. Κουβεντιάσατε, έτυχε να κουβεντιάσετε αυτές τις ώρες που είστε, που έχετε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με στρατιωτικούς, όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν θέλουμε να μας πείτε λεπτομέρειες, αλλά για τον τρόπο ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά και αν είχαμε στο παρελθόν. Γιατί αυτό έχει να κάνει. Όντας και υπουργός άμυνας στο παρελθόν, αλλά και με την άλλη μου ιδιότητα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, είχα μια εικόνα και διατηρώ μια εικόνα. Ξέρετε, παλιότερα αυτά τα επεισόδια λυνόντουσαν σε επίπεδο τοπικών διοικητών. Δεν τα μάθαινε ο υπουργός, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τα μάθαινε καν ο τοπικός ταξία. Κατά συνέπεια, παρά μόνο ως εκ των υστέρων στοιχείο. Κατά συνέπεια, εδώ, ας μην κρυβόμαστε, έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Ξαναλέω όμως, εκφράζω την ελπίδα ότι η Τουρκία θα αποφύγει οτιδήποτε περαιτέρω και θα επανέλθουμε σε μια ομαλότητα. Βεβαίως, εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα, δεν κάνουμε καμιά κριτική στην κυβέρνηση, θα έχουμε καιρό να τα πούμε όλα αυτά εκ των υστέρων, θα έχουμε πράγματα όμως να πούμε, γιατί θέλω να είμαι και σε αυτό υλικό. Εννοείται ότι μόλις λήξει με το καλό αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό, ότι θα μπείτε και στο σκέλος των όποιων ερωτημάτων είναι και της κριτικής. Εσχολείται, όποιος διαχειρίζεται την κυβέρνηση της χώρας έχει και ευθύνες, έτσι δεν είναι? Ξαναλέω όμως, δεν είναι η στιγμή. Η στιγμή τώρα είναι να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε ο καθένας να επανέλθουν τα στελέχη μας στην πατρίδα τους και στην οικογένειά τους. Έχετε κάποια ερμηνεία, κύριε Δένδια, γιατί ακολουθεί η Τουρκία? Εγώ δεν θέλω να μείνω στο Αιγαίο, αλλά τουλάχιστον σε μια γεγονότα που πολλοί έχουν πει ότι ήταν ρουτίνα. Είπατε και εσείς ότι όταν ήσασταν και υπουργός και άμυνας και υπουργός προστασίας του πολίτη, είχαν λάβει γνώση σας τέτοιου είδους περιστατικά. Γιατί? Λένε πολλοί αναλυτές μια εκδίκηση, ας μου επιτροπεί η λέξη, με αφορμή τους 8. Θα με επιτρέψετε να σου πω το εξής. Έχω άποψη και η Νέα Δημοκρατία έχει άποψη. Όμως θα προτιμούσα να μην την διατυπώσω. Να γίνει αυτή μετά. Αυτή τη στιγμή συνιστά ευθεία κριτική. Θέλω να μείνουμε στοχοπροσιλωμένοι, να φέρουμε τα στελέχη μας, τα παιδιά μας, στον τόπο τους και στις οικογένειές τους, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση τι έχει γίνει σωστά και τι έχει γίνει λάθος το τελευταίο καιρό. Πάντως το γεγονός ότι αυτά συμβαίνουν τώρα και δεν συνέβαιναν στο παρελθόν, κάτι λέει. Αλλά δεν είναι η ώρα του τώρα. Θα έχουμε καιρό για να
υποδείξουμε και να καταδείξουμε και να συζητήσουμε και για ευθύνες και ό,τι χρειάζεται. Χωρίς να σας ζητήσω να κάνετε το μάντι από αυτά τα οποία ξέρετε ως τώρα για το θέμα αυτό, από την ενημέρωση που έχετε, έχετε και ενημέρωση την οποία δεν δημοσιοποιείτε προφανώς για ευνόητους λόγους. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει γρήγορα, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη γειτονική χώρα, ακόμα και η απαγγελία κατηγοριών μπορεί να κρατήσει εβδομάδες και μήνες. Ελπίζω ότι όταν εμφανιστεί σε αυτή τη διαδικασία το πόρισμα που αφορά τα κινητά τηλέφωνα κτλ., η Τουρκία θα χειριστεί το θέμα με σοβαρότητα και σύντομα τα στελέχη θα επανέλθουν. Δεν σας το λέω όμως αυτή τη βάση πληροφοριών. Πρέπει να σας πω ότι οι αρχικές πληροφορίες που είχαμε προερχόμενες από κυβερνητικές πηγές ήταν περί της άμεσης επιστροφής και αυτό διαψεύθη στη ΚΤΑ. Εμείς δεν διατηρούμε προνομιακούς διάβλους επικοινωνίας με την άλλη χώρα και δεν θέλουμε καν να τις έχουμε. Εμείς βοηθάμε την κυβέρνηση της χώρας μας σε ό,τι μας χρειάζεται και σε ό,τι μπορούμε για να πετύχει τους εθνικούς στόχους. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούμαστε να κάνουμε υποθέσεις. Ξαναλέω, η Τουρκία έχει δείξει πάρα πολύ κακή συμπεριφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακατανόητη σε εμάς. Ελπίζω ότι θα λυθεί με τον καλύτερο τρόπο το συντομότερο δυνατό. Γιατί, αλλά πρόβλεψη δεν μπορώ να δει. Με συγχωρείτε τώρα, αλλά γιατί λέτε ότι είναι ακατανόητη η συμπεριφορά της Τουρκίας? Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε διενέξεις, διαφορές, σε θέματα, εν πάση περιπτώσει, σοβαρά και λιγότερο σοβαρά, και εσείς αισθάνεστε ότι δεν είναι κατανοητό? Έτσι είναι η Τουρκία. Νομίζω ότι η τουρκική συμπεριφορά έχει μεταβληθεί επιταχύω τα τελευταία χρόνια. Βλέπω μια σταδιακή επιδείνωση και κλιμάκωση. Αλλά ξαναλέω, μόλις λύσει αυτό το επεισόδιο θα έχουμε πολύ καιρό να το αναλύσουμε και να δούμε και τις πολύ μεγάλες τουρκικές ευθύνες. Γιατί υπενόησα για ευθύνες ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι απαλλάσσω την Τουρκία για τον τρόπο συμπεριφοράς. Πάντως καταλαβαίνω ότι μας μεταφέρεται ένα αίσθημα και ανασφάλειας και φόβου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανησυχίας. Ούτε ανασφάλειας ούτε φόβου. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, η ισχυρότερη χώρα στα Βαλκάνια. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε οτιδήποτε. Ανησυχία όμως έχουμε όταν ένας γείτονάς μας δεν φέρεται σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εσείς ανησυχείτε ότι η Τουρκία, επειδή όντως εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει ξεπεράσει και το χειρότερο εαυτό της, αλλά ανησυχείτε μήπως έχουμε ακόμα κι άλλα να δούμε από την τουρκική πλευρά? Θα σας απαντήσω ειλικρινά, δεν μπορώ να σας αποκλείσω μια περαιτέρω κλιμάκωση. Μακάρι να μπορούσα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να με καθησυχάζει. Ελπίζω όμως ότι η λογική θα επικρατήσει. Ανήκω πάντως στους αισιόδοξους. Μάλιστα. Σχόλιο, ναι, για το μεγάλο θέμα των ημερών. Επειδή είστε κορυφαίος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την ιδιότητά σας και το ότι έχετε πάει τώρα στον Εύρο, ναι. Υπάρχει και η επικαιρότητα υπόλοιπη και υπάρχει αυτή η υπόθεση με τον κύριο Σαββίδη. Με τον κύριο Σαββίδη. Τον αναζητούν ακόμα. Θα θέλετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρες? Νομίζω ότι οι εικόνες αυτές δεν τιμούν καμία χώρα. Ήλπιζα ότι θα τις δούμε και ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Δεν το διανοούμαι. Εγώ πηγαίνω στο γήπεδο, αγαπώ το ποδόσφαιρο. Ναι. Παρελθόντως έχω δει τον Πάοκ στη ζωή μου. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Έχω δει όμως τον Πάοκ να παίζει εξαιρετική μπάλα. Έχει παίξει εξαιρετικά παιχνίδια. Έχει κατά καιρούς πολύ μεγάλες ομάδες. Δεν περίμενα να δω αυτά τα πράγματα ποτέ. Υπάρχει ευθύνη και στην αστυνομία? Τώρα, ξέρετε. Θα μου επιτρέψετε. Επειδή έχετε περάσει και από εκείνο το Υπουργείο, έτσι, γι' αυτό. Και εκεί έχετε περάσει ακόμη περισσότερο, γι' αυτό. Τι να σας πω τώρα σε αυτό? Μπορώ να σας πω ότι όλα καλώς έγινε? Θα με επιστρέψετε να σας το πω? Όχι, δεν θα σας επιστρέψουμε. Σας το λέμε ευθέως και εμείς, όπως το λέτε και εσείς. Ναι. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα, έτσι, όπως ας πούμε, ναι, πολλοί βάζουν ερωτήματα γιατί δεν υπήρχε κίνηση αστυνομίας το ίδιο βράδυ, χρειάζεται να περάσουν 24 ώρες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δένδια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.